χτυπώντας παλαμάκια και τραγουδώντας. Διασώστες και εθελοντές πανηγυρίζουν. Μετά από 17 ημέρες μέσα σε μια σκοτεινή σπηλιά, οι αρχές επιβεβαίωσαν τη διάσωση των 12 αγοριών και του προπονητή τους. Η ομάδα των Διτών έγραψε στο Facebook ότι ήταν κάποιο επιστημονικό επίτευγμα ή απλά ένα θαύμα. Με πανηγυρισμούς, εθελοντές αποχαιρετούν το τελευταίο ασθενοφόρο που αναχωρεί από τη σπηλιά. Διεθνή μέσα μετέδιδαν ότι αυτό ήταν το ασθενοφόρο που μετέφερε τον 25χρονο προπονητή. Παρότι τις προηγούμενες ημέρες οι αρχές άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο να το απαγγείλουν κατηγορίες, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δήλωσε ότι δεν συζητάται το ενδεχόμενο. Πάντως, με επιστολές τους, οι γονείς των παιδιών λένε ότι δεν τον κατηγορούν, αλλά αντιθέτως τον ευχαριστούν που πρόσεξε τα παιδιά τους. Previous news stories said that the coach practices meditation. I have to believe that his work with those boys maybe help them calm themselves down, keep a calm meditative state. Ο Πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης διέψευσε ότι τα αγόρια έπαιρναν ηρεμιστικά, όμως διευκρίνησε ότι τους έδιναν αγχολητικά πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, ώστε να αποφευθούν τυχόν κρίσης πανικού που θα μπορούσαν να έχουν ολέθριες συνέπειες. Τα 12 αγόρια συνεχίζουν να βρίσκονται σε απομόνωση στο νοσοκομείο και κάποιοι γονείς τα είδαν για λίγο από απόσταση. It must be really, really difficult for these parents, especially as we found out that the first group of parents, it seems only actually saw their children last night. Despite some of them being released on Sunday, but it's not because the Thai authorities are being cruel. It's because they're concerned about the types of infections that they could have picked up underground. Τα παιδιά θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για τουλάχιστον άλλες 7 ημέρες, οπότε και δεν θα παρακολουθήσουν τον τελικό του Μουντιάλ την Κυριακή μετά από πρόσκληση της FIFA. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και την Κλειό Νικολάου. Στιγμές πολύ βαθιάς συγκίνησης και τώρα που τελείωσε Κλειό αυτή η περιπέτεια και τα παιδιά με τον προπονητή τους βγήκαν, βλέπουν το φως δημοσιότητας και πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ακριβώς, Σία, μπορεί τα διεθνή μέσα με έκτακτα δελτία να παρηγύρισαν την διάσωση των 13 παιδιών και του προπονητή γύρω στις 2 το μεσημέρι. Ωστόσο, οι άνθρωποι που ήταν εκεί πανηγύρισαν αρκετές ώρες αργότερα όταν βγήκαν σόοι από τη σπηλιά οι τρεις διασώστες και ο γιατρός που είχαν μπει στις αρχές της εβδομάδας. Από τη Δευτέρα που τα παιδιά βρέθηκαν ζωντανά, το θέμα ήταν πρώτο στα μεγαλύτερα δίκτυα του κόσμου. Για μία ακόμη φορά τους πανηγυρισμούς. Είναι πραγματικά συγκινητική. Δεκάδες λοιπόν κανάλια, πρακτορία, εφημερίδες από ολόκληρο τον κόσμο. Σία είχαν στείλει πολύ έμπειρους δημοσιογράφους, ανταποκριτές, που παρακολουθούσαν την επιχείρηση μέρα νύχτα. Ένας μάλιστα σήμερα συνελήφθη επειδή πέταξε ένα ντρόουν πάνω από τη σπηλιά για να πάρει εικόνες των παιδιών, τα τελευταία παιδιά που έβγαιναν εκείνη την ώρα. Σε όλα αυτά πρέπει να πούμε και μία κουβέντα για τους αφανείς ήρωες, τους δεκάδες εθελοντές που πήγαν εκεί από την πρώτη στιγμή, κάνοντας όποια δουλειά του ζήτησαν, δηλαδή καθαριότητα, μαγείρεμα, φροντίδα των διτών. Ένας Ταϊλανδός μάλιστα έφτασε από μια επαρχία ώρες μακριά και επειδή δεν ήξερε να κάνει κάτι απαραίτητο, είπε ότι απλά έφερε το μηχανάκι του για να μεταφέρει όποιον χρειάζεται κάτι. Σίγουρα ήταν μια επιχείρηση που ανέδειξε τη διεθνή συνεργασία αλλά και την ανθρωπιά. Ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε.